Καλημέρα, καλό μήνα κύριε Παφίλη. Καλημέρα, καλό μήνα σε εσάς και τους ακροατές. Να είστε καλά. Λοιπόν, τι ήθελε να μας πει ο Αλέξης Τσίπρας, τι σηματοδοτεί αυτή του η κίνηση, πώς την αποκωδικοποιείτε εσείς εκεί στο ΚΚΕ? Να το πω έτσι τώρα, απλά προεκλογικές φωτοβολίδες και απέραντη υποκρισία. Γιατί? Γιατί κύριε Παφίλη? Περιμένετε να σας το εξηγήσω. Γιατί 4 χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα συνέπρατε με τη Νέα Δημοκρατία. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ψηφίσει τα μισά νομοσχέδια και μάλιστα στρατηγικά νομοσχέδια τα οποία έφερε η Νέα Δημοκρατία. Μπορώ να πω περιβάλλον που έφυγε για να μην το ψηφίσει, μπορώ να πω για τις αμερικάνικες βάσεις που ζήτησε και άλλη βάση, κριτική από τα δεξιά δηλαδή. Μιλώ για τις τροπολογίες του ΚΚΕ για κατάργηση ΦΠΑ κλπ. Που αρνήθηκε να τις ψηφίσει. Μιλώ για την κατάργηση του ενιαίου φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, όπου ήρθε η Ευρωπαϊκή Οδηγία που λέει ότι πρέπει να συνεχιστεί και την ψήφισε και αυτή. Μιλώ για την ενέργεια που συμφωνεί με την πράσινη μετάβαση όπως γίνεται, που συμφωνεί για το χρηματιστήριο ενέργειας και μάλιστα αυτός τα ξεκίνησε όλα αυτά και πάρα πολλά άλλα που δεν έχουν τελειωμό. Μπορεί και να σας πει λοιπόν εκεί ότι με συγχωρείτε σύντροφοι του ΚΚΕ, αλλά ξέρετε κάτι, μετά από όσα εντωμεταξύ έχουν μεσολαβήσει, μετά από όσα έχουν αποκαλυφθεί σε σχέση με το θέμα των υποκλοπών, την απουσία σεβασμού των θεσμών, του κράτους δικαίου, της ίδιας της δημοκρατίας, εμείς κάναμε μια κίνηση για να αποδείξουμε, εννοώ την πρόταση Μομφής, για να φέρουμε το θέμα αυτό στο επίκεντρο. Είναι ως εδώ και μη παρέ και εμείς παίρνουμε αυτή την απόφαση. Απέχουμε από τις ψηφοφορίες, όχι από τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, όχι από τις παρεμβάσεις στις συζητήσεις και σε επεξεργασίες νομοσχεδίων. Ναι, σας ξαναλέω ότι αυτό αποτελεί μια προεκλογική φωτοβολίδα, επιμένω, και λέμε στον ελληνικό λαό να θυμηθεί πως σε όλες τις εκλογές σχεδόν, όλα αυτά τα χρόνια, έχουμε πάει στις εκλογές με σκάνδαλα και με επιχείρηση αποπροσανατολισμού του λαού για να κρυφτεί η συμφωνία στα μεγάλα ζητήματα και στην αντιλαϊκή πολιτική στην οποία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ έχουν συμφωνήσει και έχουν υπογράψει όλα αυτά τα χρόνια. Αυτή είναι η ουσία. Τώρα τα υπόλοιπα, περί ανένδοτου κλπ, είναι και λίγο γελία. Θα σας το πω γιατί είναι γελία. Είναι σκληρό αυτό που λέτε. Γελία. Ναι, γιατί σας άκουγα πριν. Να. Και κάνατε ένα καλό σχόλιο. Ότι ανένδοτο σημαίνει ότι έχεις και το λαό με το μέρος. Ξέρω εγώ. Αυτό μου έχει πει η ιστορία, ξέρω εγώ. Ναι, έχετε δίκιο απόλυτο. Όχι, ειλικρινά έχετε δίκιο απόλυτο. Όλα αυτά τα χρόνια λοιπόν της αντιπολίτευσης εντός εισαγωγικών του ΣΥΡΙΖΑ, πέρα από το ότι ψήφισε τα μισά νομοσχέδια και τα 70% τα ψήφισε το ΠΑΣΟΚ, η κατεύθυνση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ότι οι αγώνες δεν έχουν αποτελέσματα. Δηλαδή στο κίνημα έλεγε σταματήστε να αγωνίζεστε και περιμένετε να έρθουν εκλογές για να έρθω εγώ για να ξανακάνω τα ίδια. Δεν το λέει αυτό βέβαια, τα ίδια και χειρότερα. Μπορώ να πω και άλλα, ότι η δράση του ΣΥΡΙΖΑ στο εργατικό κίνημα συνολικά, δηλαδή όταν υπήρχαν μεγάλες κινητοποιήσεις, ήταν σχετικά ανύπαρκτη και μερικές φορές προκλητική. Παραδείγματος χάρη, στο εργατικό κέντρο του Πύργου συγκρότησαν μέτωπο με την ΔΑΚΕ της Νέας Δημοκρατίας, με την Μπάσκετ του ΠΑΣΟΚ και με τη Χρυσή Αυγή εναντίον του ΠΑΜΕ. Αν θυμηθείτε πάλι επίσης την πανδημία, τι είπε? Θα λογαριαστούμε αργότερα. Σιγά τα αίματα, τίποτα δεν έχει κάνει. Να μιλήσουμε για την νεολαία στο πανεπιστήμιο είναι ανύπαρκτη η δράση του ΣΥΡΙΖΑ και είναι η κατεύθυνση. Να σας ρωτήσω κάτι. Συνολικά, επομένως, τι μας παριστάνει τώρα, δηλαδή ένα μήνα πριν τις εκλογές, ότι θα ξεκινήσει ανένδοτο στην Ελλάδα? Αυτά τα πράγματα ένα στόχο έχουν. Να αποπροσανατολίσουν τον κόσμο, να κρύψουν τη συμφωνία. Και βέβαια να πούμε ότι αυτό θέλει, το παιχνίδι αυτό είναι σαν το βάλεις και το ταγκό. Θέλει δύο για να παιχτεί. Τα ίδια και η Νέα Δημοκρατία. Και βλέπετε αυτό το έσχος που έγινε, παραδείγματος χάρη για τις υποκλοπές, όπου κανένας τους δεν αμφισβητεί το θεσμικό πλαίσιο που επιτρέπει και που είναι και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που έχει ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο. Επομένως, ξέρουμε και παραδέχτηκε ο κύριος Τσίπρας, άσχετα τώρα ότι γίνονται και αυξάνονται συνέχεια οι παρακολουθήσεις και του ουδείς εξαιρείται των παρακολουθήσεων.
Όταν λοιπόν γίνεται αυτή η κόντρα, ναι, θέλει να κρύψει ότι συμφωνούν στο ότι δεν υπάρχει κανένας. Αυτά είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα γι' αυτό εσείς λέτε ότι χαρακτηρίζεται και ψευτοδήλημα αυτό που είπε, ότι με τη δημοκρατία ή την εκτροπή. Ναι, μα για ποια δημοκρατία συζητάμε? Η κυρία Μπαλτατζή, για ποια δημοκρατία συζητάμε? 8,2 δις επιδοτήθηκαν οι ενεργειακοί όμιλοι και ο λαός πληρώνει. Ποια δημοκρατία? Πληρώνει από τη φορολογία. Όπως και πληρώνει συνεχώς και με νόμους και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας, από τον κρατικό προϋπολογισμό πληρώνει το 95%. Mm. Και το 5% το πληρώνουν αυτοί που έχουν πάνω από 60% του ΑΕΠ, δηλαδή του πλούτου που παράγεται στην Ελλάδα. Τώρα λοιπόν δυναμώνουν αυτή την αντιπαράθεση, την οξύνουν μάλιστα. Άρα τι, μοιράζουν ρόλους, αυτό λέτε εσείς δηλαδή? Προσπαθούν να απολώσουν το κλίμα. Αυτό είναι απολύτως αντιληπτό από όλους. Ότι πάμε, πάμε με ένα κλίμα πολλωμένο. Αλλά πέραν τούτου, δηλαδή μοιράζονται και ρόλους, πώς να σας το πω? Αντικειμενικά μοιράζονται οι ρόλοι. Μάλιστα. Ο καυγάς είναι ποιος θα διαχειριστεί την αντιλαϊκή πολιτική που θα είναι χειρότερη από τη σημερινή την επόμενη μέρα. Ναι. Με ψεύτικες υποσχέσεις που ο λαός πρέπει να τις απορρίψει. Έχουν έτοιμο το πρόγραμμα, κυρία Μπαλτατζή, αυτών των κομμάτων και των τριών αλλά και άλλων. Είναι γραμμένο ήδη. Εννοείται και του ΠΑΣΟΚ, αυτό εννοείται. Που σημαίνει τρίτο μνημόνιο. Είναι οι δεσμεύσεις που έχουν απέναντι στο κεφάλαιο συνολικά, που θα χειροτερέψουν ακριβώς τη θέση των εργαζομένων. Mm-hmm. Όποια χρώμα και αν έχει η επόμενη κυβέρνηση, θα είναι χειρότερα από το προηγούμενο. Άρα να σας ρωτήσω. Σε αυτό το σημείο, αν ναι, μου επιτρέπετε. Παρακαλώ. Εμείς θέλουμε να καλέσουμε το λαό να κρίνει από τη ζωή του την ίδια. Παλιότερα, αλλά ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Και τι έχει αποδείξει η ίδια η ζωή του? Ότι πάει όλο και χειρότερα με οποιαδήποτε κυβέρνηση που αναλαμβάνει την κυβερνητική εξουσία. Και πάει χειρότερα γιατί αυτές είναι δεσμευμένες. Είναι ο καπιταλιστικός δρόμος ανάπτυξης, όπως το λέμε εμείς. Έχει νόμους και οι νόμοι είναι ότι παίρνουμε από τους πολλούς και επιδοτούμε τους λίγους για να υπάρξουν τι? Καλοπληρωμένες, έλεγε ο κ. Μητσοτάκης, θέσεις εργασίας. Ναι. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι το 50% των εργατοϋπαλλήλων παίρνει 500 ευρώ το μήνα. 30% περίπου, ειδικά νέων ανθρώπων, αμείβεται με 200 και 300 ευρώ το μήνα μέσα από ελαστικές σχέσεις. Ναι, γι' αυτό λοιπόν λέμε στο λαό, κουκουέ δαγκωτό. Κουκουέ δαγκωτό. Αν δεν μαζί μας. Γιατί? Να σας πούμε γιατί. Γιατί ακόμα και αν διαφωνεί, λέτε, το λέτε αυτό, το ξαναλέτε, το είχατε πει και στις προηγούμενες εκλογές. Ναι, ναι. Γιατί λοιπόν? Γιατί επειδή ξέρουμε τι θα είναι η επόμενη κυβέρνηση, όποια και να είναι, χρειάζεται μια ισχυρή αντιπολίτευση και ένα ισχυρό λαϊκό κίνημα. Και αυτό μπορεί να το κάνει μόνο το ΚΚΕ και το έχει αποδείξει. Μάλιστα. Γιατί ακόμα και στις δημοσκοπήσεις που κάνουν, εμείς δεν κάνουμε, το 30% απαντά ότι ποιος είναι ικανός να αντιμετωπίσει τα λαϊκά προβλήματα, απαντά κανένας. Το 25% λέει ότι σκέφτεται, δεν έχουμε καμιά αυταπάτη, να ψηφίσει ΚΚΕ. Εμείς λοιπόν του λέμε, ας σκεφτεί όλα αυτά τα χρόνια ποιος ήταν δίπλα του, ποιος πάλεψε με τους εργαζόμενους, ποιος πάλεψε παραδείγματος χάρη στην Κόσκο που πήρε μεγάλες αυξήσεις με συσπήρωση όλων των εργαζομένων, ποιος πάλεψε στους οικοδόμους που πήραν και αυτοί 20% αύξηση, ποιος πάλεψε στην επισκευαστική ζώνη και σε πολλά άλλα εργοστάσια, ήταν το ΚΚΕ δίπλα. Τι έλεγε ο Τσίπρας? Περιμένετε τις εκλογές. Ζήσε Μάη μου, να φάσει φίλοι. Άρα θέλει ένα ισχυρό κίνημα, ναι, και ένα ισχυρό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, γιατί αν είναι πιο ισχυρό θα μπορέσει να κάνει αυτό που πιστεύει. Ναι. Να παλέψει μαζί με το λαό για να σταματήσει την επίθεση, να διεκδικήσει και να βάλει πλώρη για ριζική αλλαγή. Γιατί το σύστημα έχει σαπίσει. Μπορεί να δώσει. Θέλω να προλάβω να σας θέσω και ένα ερώτημα γιατί, που έχει επίσης ενδιαφέρον. Γιατί θα το βρούμε μπροστά μας, έτσι στην ουσία μπήκα στη συζήτηση μαζί σας. Είναι το θέμα της νομοθετικής ρύθμισης για το κόμμα του Κασιδιάρη. Εσείς στο ΚΚΕ έχετε διατυπώσει από επιφυλάξεις έως άρνηση, δεν θα το πω άρνηση, επιφύλαξη θα πω.
Τι ακριβώς είναι αυτό, σε τι είναι αυτό που εσείς εστιάζετε την προσοχή σας και σας κάνει να έχετε τις επιφυλάξεις? Να σας πω ότι αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Δεν ξέρουμε την τελική, αλλά επειδή έχουμε τις τροπολογίες και της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης δηλαδή, αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ, τις έχουμε μέχρι τώρα, είναι η μία χειρότερη από την άλλη. Για να μην πω ότι του ΣΥΡΙΖΑ είναι ακόμα χειρότερη. Πού εντοπίζετε εσείς το... Θα σας πω πού. Ναι. Δεν μπορεί, παραδείγματος χάρη, κάθε φορά στις εκλογές ο Άριος Πάγος να κρίνει την νομιμότητα ενός κόμματος. Με βάση τι? Την απρόσκοπτη λειτουργία της δημοκρατίας. Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή όταν κατεβαίνουν οι αγρότες, οι εργάτες κλπ. Εμποδίζουν τη δημοκρατία. Ποια δημοκρατία, αλλά τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Αυτά ανοίγουν επικίνδυνα μονοπάτια. Και ο ΣΥΡΙΖΑ φτάνει και στο σημείο, εγώ δεν πρόλαβα να τα δω. Τι σας φοβίζει η θεωρία των δύο άκρων εκεί εμένετε εσείς? Ακριβώς, πάει εκεί η θεωρία των δύο άκρων. Μάλιστα, αυτό καταλαβαίνω. Λέμε ότι δεν θα τολμήσουν, πιστεύουμε, γιατί το ΚΚΕ δεν είναι ψοφίμη. Έχει 100 χρόνια ιστορία, έχει περάσει από... Άρα οι γενικεύσεις είναι αυτές που σας ενοχλούν εσάς και σας κάνουν επιφυλακτικούς. Θέλετε ένα καθαρό, μια καθαρή νομοθετική ρύθμιση. Ναι, η καθαρή νομοθετική ρύθμιση πρέπει να περιγράφει ναζιστική και φασιστική ιδεολογία. Όμως δεν είναι μόνο αυτό. Δεν μπορεί αυτό να το κρίνει ο Άριος Πάγος ή κάποιος από τον Άριο Πάγο. Σε κάθε εκλογές τα κόμματα έχουν καταθέσει, ας τους κόψουν. Επειδή έχουν όλη την ιστορία της Χρυσής Αυγής, και να σου πω και κάτι ακόμα, που δεν είναι βέβαια, εμείς θα μπορούσαμε σε κάποια, αν συμφωνούσαμε, να συμφωνήσουμε. Θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε. Δηλαδή. Γι' αυτό ήθελα να σας πω, εάν έρθει μια πρόταση η οποία εμπεριέχει τους όρους που εσείς βάζετε, θα την ψηφίσετε? Θα την καταθέσουμε αύριο. Γιατί αυτά που έχουμε μέχρι τώρα διαφωνούμε καθέτως. Άρα καταθέτετε τη δική σας? Δεν καταθέτουμε, θα καταθέσουμε τη γνώμη μας. Αυτό, δούμε τη γνώμη σας, αυτό εννοώ. Ναι. Τι θα έρθει τελικά. Αλλά το βασικό είναι να τους απομονώσει ο λαός. Και δεν μπορεί, παραδείγματος χάρη, ο κύριος Μπακογιάννης να επιτρέπει συγκέντρωση Χρυσής Αυγής, ενώ έχει καταδικαστεί ως εγκληματική οργάνωση. Να λέω ένα παράδειγμα που είναι εξόφθαλμο τελείως. Ναι. Να κάνω συγκέντρωση στη Ριγίλη. Ναι. Κόμμα που έχει καταδικαστεί σε εγκληματική οργάνωση με δολοφονίες και με ό,τι έχει κάνει σε όλη την αυτή. Μάλιστα. Δηλαδή από τη μια μεριά να κόψουμε τη Χρυσή Αυγή, απ' την άλλη μεριά να την πρημοδοτήσουμε. Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Λοιπόν, ναι. Κύριε Παφίλη, ναι. Θα τα ξαναπούμε. Να τα ξαναπούμε όποτε θέλετε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια χαρά. Γεια σας.